Παιχνίδια της μοίρας. Ο κορονοϊός χτύπησε σχεδόν ταυτόχρονα δύο αδέρφια, 31 και 33 ετών. Ο πρώτος το πέρασε σχεδόν ανώδυνα σε κατοίκον περιορισμό. Ο δεύτερος έφτασε ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση. Να προσπαθείς να πάρεις ανάσα και να μην μπορείς γιατί πονάς. Κάθε σου ένα πρωί να είναι πόνος. Τη δέκατη μέρα της νόσου, ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος ένιωσε την αναπνοή του να τον αφήνει. Πνευμονία και στους δύο πνεύμονες με οξία φλεγμονή, θα του πούν οι γιατροί. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο της Κατερίνης ήταν πλέον μονόδρομος. Πάρα πολλές εισαγωγές, συνέχεια κόσμος. Οι γιατροί έψαχναν το Σάββατο το πρωί που πήγα στα επίγοντα κρεβάτια για 5-6 εισαγωγές. Τα πολυπόθητα κρεβάτια βρέθηκαν και έτσι ο Δημήτρης μεταφέρθηκε στο επίπεδο μείον 1 στην πρώην πτέρυγα του AIDS. Με το οξυγόνο του να καταραίει το επόμενο 24ωρο, οι γιατροί τον μετέφεραν άρον-άρον στην κλινική COVID. Για να με πάνε από τη μία πτέρυγα στην άλλη, στα λίγα δευτερόλεπτα που χρειάστηκε να βγει το οξυγόνο από το σταθερό μηχάνημα και να μου βάλουν τη φιάλη, κόπηκε η αναπνοή. Ο ίδιος έφτασε ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση και έγινε αυτήκο ως μάρτυρας αυτής της επώδυνης διαδικασίας όταν οι γιατροί διασωλήνωσαν τον διπλανό του. Κλείσαν το παραβάν, αλλά ακούς τους ανθρώπους να παλεύουν δίπλα του. Έβηχε και ένιωθα ότι ο άνθρωπος θα μείνει δίπλα μου. Και γιατί του έλεγαν πάλεψε το. Είναι η στιγμή που ο γνωστός παλέμαχος αθλητής του βόλεϊ, Κώστας Ναλπάντης, μπαίνει σε ειδική κάψουλα αποσυμπίεσης για να μεταφερθεί από την Πάτμο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρόδου. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω. Σκεφτείτε ότι είμαι και 2 και 2 και δεν χωρούσα κιόλας μέσα στην κάψουλα. Και όταν είσαι 2 ώρες μέσα σε αυτό το ελικόπτερο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεστικά. Διανύοντας τη 17η ημέρα νοσηλείας του, ο γίγαντας του ελληνικού βόλεϊ στέλνει μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο πως ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος το πέρασε. Η μεγαλύτερη απόδειξη για το αν υπάρχει και για το αν υφίσταται ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Εγώ πάλεψα με τη ζωή μου. Ο 52χρονος Κώστας Ναλπάντης διατηρεί άριστη φυσική κατάσταση, ενώ μάλιστα μέχρι πριν 1,5 χρόνο αγωνιζόταν στην Α2 ανδρών.